για πρωτοεμφανιζόμενο πάντως έχει πολύ πολύ θερμή κερκίδα. Είναι με τον μπλε σορτσάκι, ο αντίπαλος του Μανώλης Φωτιάδης με το κόκκινο σορτσάκι, τα γάντια τους είναι ομοιόχρωμα και είμαστε έτοιμοι. Και μπαίνουμε δυνατά. Ανταλλάσσουν οι δύο αθλητές. Ο Λιάτος πέφτει για ένα δευτερόλεπτο που ξαναπετάγεται πάλι όρθιος. Φωνάζουν γωνία πάρα πολύ. Φωνάζουν τη δουλειά του ήρεμα, ήρεμα. Και νομίζω ότι θα συμφωνήσω με αυτούς τους ρυθμούς. Δεύτερη φορά ο Λιάτος παραπατάει. Ωραίο το Φωτιάδη, ο Φωτιάδης βρίσκει στόχο. Τώρα ο Λιάτος βρίσκει στόχο. Πιστεύω ότι θα έχουμε σίγουρα... Δεν θα πιστεύω να πάμε στο δεύτερο γύρο έτσι όπως τους βλέπω. Time, ο διαιτητής. Wow. Εδώ πέρα, σίγουρα δεν είμαι πολύ εξπέρα από ποδόσφαιρο, θα πάρω την άποψή σου. Ίσως είναι αεκτζίδερ. Για να δούμε. Είναι η υπογραφή του Βαγγέλη Χατζή, μάλλον είναι σίγουρα αεκτζίδερ. Μάλλον είναι σίγουρα αεκτζίδερ. Wow. Πολύ Φωτιάδης, Φωτιάδης κάνει τον Λιάτο και αστοχή. Τώρα αστοχή και ο Φωτιάδης βέβαια. Ωραία κίνηση από τον Φωτιάδη. Και ωραίο καθαρά το Λιάτο, δεύτερο το, πάλι του φύγει Μασέλα, συνεχίζουνε. Μασέλα! Συγγνώμη, παρασύρθηκα. Με συγχωρείτε. Τα χτυπήματα είναι πολλά και η Μασέλα δεν θέλει να κάτσει στο μου. Ναι, ο διαιτητής μας, ο Θάνος Ογκιόνης, δεν είναι τη Μασέλα του Φωτιάδη, η οποία του έφυγε και άφησε την δράση στην συνέχεια και δεν έγινε τίποτα, ευτυχώς. Όλα εντάξει. Είμαστε έτοιμοι και μπαίνουμε. Ο Φωτιάδης πλησιάζει κατευθείαν στο χι. Ο Λιάτος αποφεύγει. Ανταλλαγή χτυπημάτων. Ωραίο, Παναγία μου. Ανταλλάζουν οι δύο νεαροί με μίσος και μανία. Ο Λιάτος έχει ένα πολύ καλό τριάρι, βλέπω. Ο Φωτιάδης πετυχαίνει το στόχο. Η Μασέλα του Φωτιάδη φεύγει συνέχεια. Δεν ξέρω αν είναι, δεν ξέρω αν τη φτύνει ο ίδιος. Α, τώρα ήταν δουλειά του τώρα. Ωραία, και οι δύο αθλητές, συγγνώμη, ανακαλώ. Και οι δύο αθλητές κάνουν τη Μασέλα τους πάρα πολύ εύκολα. Πιστεύω ότι παρά είναι πολλά τα χτυπήματα. Παρά είναι πολλά τα χτυπήματα. Πολύ δυνατό είναι, παιχνίδι. Δεν ξέρω, είναι πολύ ενθουσιασμός, δυνατό, ναι, παιχνίδι. Είμαστε, και είμαστε ακόμα, φαντάζομαι, είμαστε στα μισά του πρώτου γύρου. Το δεξί του Λιάτου έχει πάρει φωτιά. Έχει πάρει φωτιά. Το Φωτιάδης όμως απαντάει. Ωραίο κάντερ το Φωτιάδη. Ωραίο δεξιά το Λιάτο. Γεμάτο ήταν το δεξί του Λιάτου. Παναγία μου, τώρα ο Φωτιάδης βρίσκει στόχο. Ξανά ο Φωτιάδης βρίσκει στόχο. Ω Θεέ μου. Θα τον μετρήσει ο διαιτητής. Νομίζω ότι ο Λιάτος παραπατάει. Wow, ο Φωτιάδης δεν κρατιέται. Είναι από αντίπαλες ομάδες. Δεν έχω καταλάβει. Τόση ένταση, απίστευτο. Μ' αρέσει, μ' αρέσει την κρίκαζο. Δεν ξέρω, είναι τρομερό. Μ' αρέσει πολύ. Ο Λιάτος μου φάνηκε ζαλισμένος στο τέλος, στο προηγούμενο μέτρημα. Για να δούμε αν θα επανέλθει. Νομίζω ότι ο Λιάτος δέχεται πολλά χτυπήματα. Τα χέρια του έκανε μασμένο το σαγόνι! Το πετυχαίνει καθαρά στο σαγόνι ο Φωτιάδης ξανά και ξανά. Ο Λιάτος θα πέσει νομίζω, αν δεν σηκώσει τα χέρια του θα πέσει, 10 δευτερόλεπτα. Wow! Τι παιχνίδι!
για είναι νεαρά, και παιδιά. Νεαρά παιδιά. Είναι νεαρά παιδιά. Τέλος, ο Βαγγέλης Χατζής, ο προπονητής του, του Χρήστου Λιάτου, σταματάει το παιχνίδι. Ο Χρήστου Λιάτου είναι εμφανέστατα χτυπημένος, Παναγιώτη. Πολύ ωραίο παιχνίδι, συγχαρητήρια στα τέλος παιδιά. Του παιχνιδιού. Είναι σίγουρα οι Τζίδες, δεν το ούτε ούτε αδημήτα, είναι σίγουρα. Είμαι άσχετος από ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Wow. Πάρα πολύ ωραία παρουσία, βρήκε ρυθμό. Δεν το ούτε οι φίλοι μας με τα κίτρινα φούστα. Καθόλου, καθόλου, καθόλου.